έχουμε εδώ και μέρες που συζητάμε τα σενάρια περί προσάρτησης και βλέπουμε ότι πλέον τα πράγματα χοντραίνουν. Διότι η Τουρκία πάει το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον αυτό λένε οι διαρροές μέσα από τη Μιλιέτ, που όλοι ξέρουμε ότι μέσες άκρες ένα κυβερνητικό όργανο είναι στην Τουρκία. Ο κίνδυνος είναι όχι υπαρκτός, αλλά μας τυπάει την πόρτα, κύριε Γιάδη, αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, όπως το λέτε ακριβώς, ότι χοντρίνει το παιχνίδι η Τουρκία. Και να θυμίσω ότι πριν λίγο καιρό η Μιλιέτ και πάλι είχε αναφέρει για πτήσεις που θα φτάνουν στα κατεχόμενα, ήταν το γνωστό δημοσίευμα. Τώρα γίνεται και αναφορά για αναγνώριση του ψευδοκράτους για ένα ψήφισμα που θα πάει στα Ηνωμένα Έθνη, που θα έχει απότερο σκοπό να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Φυσικά, θα πούμε και κάποια πράγματα με το όνομά τους, ότι η αναγνώριση του ψευδοκράτους είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει έως ακατόρθωτο. Και υπάρχουν συγκεκριμένες πρόνοιες, οι οποίες δεν είναι τόσο εύκολο να τις υπερβεί κάποιος για να μπορείς να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Ναι. Γιατί αποτελεί ένα αποσχιστικό καθεστώς, το οποίο είναι προϊόν παράνομης εισβολής και, μάλλον εισβολής και παράνομης συνεχιζόμενης κατοχής. Και μάλιστα για να υπάρξει μία αναγνώριση κάποιου κράτους υπάρχει το εθιμικό δίκαιο, όπως υπάρχει στη συνθήκη του, όπως υπάρχει σε σχετική συνθήκη, όπου αναφέρει ότι για να υπάρξει αναγνώριση του κράτους πρέπει να υπάρχει πληθυσμός, πρέπει να υπάρχει κράτος, κρατικές υποδομές, πρέπει να υπάρχει διεθνής αναγνώριση και διεθνείς συναλλαγές, διεθνείς σχέσεις, ναι, και πρέπει να υπάρχει έδαφος. Βέβαια, όλα αυτά είναι σωστά που λέτε, κύριε Γιάδη, πλην όμως, γιατί δεν το έκανε τόσα χρόνια η Τουρκία? Άρα, μήπως η συγκυρία είναι τέτοια στην οποία ελπίζει ο κ. Ερντογάν ότι μπορεί να πετύχει κάτι και δεν θέλει πολλές χώρες να αναγνωρίσουν για να γίνει ζημιά? Το ξέρουμε πολύ καλά. Κάποιες είναι και έτοιμες με το ένα πόδι στην αναγνώριση. Έχουμε το παράδειγμα του Κωσόβο, που μερικές χώρες έχουν αναγνωρίσει το Κωσόβο. Έχουμε παράδειγμα της Ταϊβάν, έχουμε πολλά παραδείγματα. Ναι. Όμως αυτό δεν σημαίνει κατ' επέκταση και κανονική αναγνώριση. Mm-hmm. Για να πας στην κανονική αναγνώριση, να γίνεις μέρος των Ηνωμένων Εθνών και ούτω καθεξής, προϋποθέτει αυτά που έχω αναφέρει προηγουμένως, τα οποία υπάρχει αναφορικά με το έδαφος. Όπως έχω αναφέρει στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι είναι ένα αποσχιστικό καθεστώς, το οποίο μάλιστα, να θυμίσω, τη συνθήκη προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην ολότητα της εδαφικά με αναστολή του κοινωνικού του πιεκτημένου. Ναι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να έρθει τώρα η Τουρκία και να αναγνωρίσει να γίνει, τέλος πάντων, να πάμε σε αναγνώριση του ψευδοκράτους και να έχουμε ένα κράτος μέσα στα ίδια τα εδάφη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Uh-huh. Μιλούμε ότι θα υπάρξουν τέτοιες κινητοποιήσεις που σίγουρα πλέον θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου και θα επικρατήσει ένα χάος στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ωραία. Τώρα, από 2 λεπτά στον καθένα, κύριε Γιάδη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο πρόεδρος? Κύριε Μιχαλάρε, πρώτα απ' όλα τέθηκαν 3 ερωτήματα πολύ σύντομα. Να τα απαντήσουμε, αλλά έχουμε δύο λεπτά στον καθένα. Ναι, κατά πόσο είναι πολύτιμη η Τουρκία? Βλέπουμε ότι ο διεθνής χάρτης αλλάζει. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η Τουρκία να αγοράσει τα F-35 και τα F-16, την ίδια στιγμή που στέλνει σαφές μήνυμα οι ΗΠΑ, άρροντας το εμπάρκο όπλο στην Κύπρο. Άρα βλέπουμε κάποια πράγματα να αλλάζουν προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λέμε γιατί την ίδια στιγμή που πάει η Ρωσία να κάνει κίνηση στην Ουκρανία, γιατί προχωρά και η Τουρκία. Προφανώς αντιλαμβάνεται ότι κάτω από το χαλί των προβλημάτων της Ρωσίας μπορεί να κρύψει αυτή τη στιγμή το Κυπριακό. Γιατί να θυμίσω, πρόσφατα είχαμε και τις εντάσεις στην Αρμενία και δεν κινητοποιήθηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό η διεθνής κοινότητα όπως πράττει με την Ουκρανία. Σωστό. Άρα βλέπει μια ευκαιρία, αν όλοι στρέψουν τα μάτια τους πάνω στη Ρωσία, να προχωρήσει σε κάτι στην Κύπρο. Όπως βλέπουμε την ίδια στιγμή σε ένα διεθνές περιβάλλον που όπου ταράξει, αν μετακινήσεις με ένα λιθαράκι, μετακινείται όλη η πολιτική σκηνή, αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται. Αλλά η Τουρκία δεν μπορεί να έρθει και να προχωρήσει σε αναγνώριση του ψευδοκράτους, γιατί εκτός του ότι δεν αποτελεί ιστορική γη των Τουρκοκυπρίων, μετακινήθηκαν στο βόρειο κομμάτι βία με απόσχηση μετά από παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή. Ναι. Να θυμίσω ότι ήταν προϊόν εθνοκάθαρσης, το όσα συνέβη κάτω το 1974,
Και επίσης υπάρχει και δημογραφική αλλίωση των κατεχομένων από τους επίκους και έχουμε και το σημαντικό ψήφισμα 186 του 1964 που λέει ότι το μοναδικό κυρίαρχο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Για να ολοκληρώσω, τι πρέπει να κάνουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την υποχωρητικότητα στην πολιτική μας που αναβαθμίζουμε συνεχώς το ψευδοκράτος. Να θυμίσω την Πενταμερή, τις δικοινοτικές συνομιλίες, να θυμίσω τις δικοινοτικές επιτροπές όπου με τη δική μας στάση. Εδώ και τόσα χρόνια από το 77 μέχρι σήμερα, μάλιστα, αναβαθμίσαμε το κατοχικό καθεστώς ως ισότιμο συνομιλητή. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ εναντίον σε τέτοια. Δεν μπορεί να υπάρξει μονολεκτική απάντηση, όμως θα την μειώσω. Τα επιχειρήματα είναι, θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε. Θα την κάνω πολύ μικρή και θα πω ότι μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε μία αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ναι, και να αντιπαραβάλουμε ότι επειδή η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί να μπούμε στο ΝΑΤΟ, ναι, να αντιπαραβάλουμε και εμείς στην ΠΕΣΚΟ, ναι, όπου και βάλουμε εμείς βέτο στην ΠΕΣΚΟ απέναντι στην Τουρκία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.